Καλησπέρα. Είμαστε από τη σχολή Ελληνολογική Σχολή της Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα. Και ήρθαμε εδώ για να σας παρουσιάσουμε την εργασία μας με το θέμα του ανθρώπινου εγκεφάλου και ειδικότερα δύο βλάβες, τη φυτική κατάσταση και την αγώνα κροσίδου. Αρχικά, ας κάνουμε μια εισαγωγή στον εγκεφαλό μας. Ο εγκέφαλος είναι το σπουδαιότερο όργανο του οργανισμού μας και μας δίνει την υπεροχή που έχουμε στους προσωπικούς οργανισμούς, κυρίως λόγω του ανεπτυγμένου εγκεφάλου μας και τις λειτουργίες που μας προσφέρει. Ανάλογα με κάθε κίνηση και λειτουργία που θέλουμε να κάνουμε, ενεργεί κάποιο διαφορετικό μέρος του εγκεφάλου. Χωρίζεται γενικά σε πολλές κατηγορίες, αλλά οι βασικότερες είναι τρεις. Είναι η δεμισφαίρεια, η παρεγκεφαλίδα και το εγκεφαλικό στέλεχος. Ξεκινώντας με δεμισφαίρεια, είναι δύο, το δεξί και το αριστερό, και μεταξύ τους ενώνονται με κάποιες δέσμες ειδικών μηνών που δημιουργούν οι προσολόγια. Και ανάλογα με πάλι με τις λειτουργίες, λειτουργεί κάποιο διαφορετικό κομμάτι. Είναι το πορτοκαλί που είναι για λειτουργίες της σκέψης, μετά το κόκκινο που είναι κύριος για την ξεκίνηση, το πράσινο που είναι για την όραση και μετά το μπλε που είναι για την ομιλία, τη μνήμη και την όσμηση. Μετά η παρεγκεφαλίδα, συσφαλίζει την ισορροπία που έχουμε και αυτό το κάνει χωρίς να το ελέγχουμε εμείς, είναι ταυτόματα και το συντονισμό των κινήσεων. Μετά είναι το κεφαλικό στέλεχος, που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι του κεφάλου. Μπορούμε να πούμε πως είναι μια γέφυρα μεταξύ του κεφάλου και του νοτιού μυελού. Και από εκεί συνήθως περνάνε πολλά νεύρα, οπότε είναι πολύ ευαίσθητο κομμάτι και σε περίπτωση που τραυματιστεί μπορεί να απονευρεθεί ο εγκέφαλός μας εντελώς. Επίσης, ελέγχει τις λειτουργίες, τις ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού, όπως είναι η αναπνοή, ο ρυθμός της καρδιάς, η πίεση του αίματος και άλλες ζωτικές λειτουργίες. Ο εγκέφαλός μας είναι ένα πολύ ευαίσθητο όργανο και γι' αυτό το λόγο περιβάλλεται από πολύ σκληρά κόκαλα του κρανίου. Αλλά ακόμα και έτσι, όταν τραυματίζεται, οι βλάβες είναι αρκετά σοβαρές. Μερικά τα αίτια πρόκλησης των εγκεφαλικών παθήσεων, κυρίως υπάρχουν εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες. Η εξωτερική είναι ένας έντονος τραυματισμός, όπως ένα τρακάρισμα. Είναι το περιβάλλον, όπως να ζούμε με έντονη ακτινοβολία. Η εσωτερική είναι η κληρονομικότητα, τα αναπνευστικά προβλήματα και η βλάβη των ημισφαιρίων. Οι εγκεφαλικές βλάβες, αυτές που διαλέξαμε, υπάρχουν αρκετές, αυτές που διαλέξαμε είναι η απονέμιση του κεφάλου και η φυτική κατάσταση. Ορισμένοι συγχαίρουν αυτές τις δύο έννοιες, οπότε είναι πολύ βασικό να πούμε τις διαφορές τους. Η βασικότερη διαφορά είναι ότι στην απονέμιση του κεφάλου ο εγκέφαλός, το ασθενή, είναι νεκρός και πρέπει να αντιμετωπίζεται και ο ίδιος ως ένας νεκρός οργανισμός. Σε αντίθεση, ένας άνθρωπος σε φυτική κατάσταση είναι ακόμα ζωντανός. Ένας ασθενής σε φυτική κατάσταση είσαι ακόμα, τα οποία είναι επίσης διαφορετικοί όροι, μπορεί να έχει κάποιες νευρικές αντιδράσεις και οι λειτουργίες του κεφάλου του ποικίλου, ενώ στο απονεκρωμένο εγκέφαλο δεν υπάρχουν καν. Ο εγκεφαλικός θάνατος είναι μία βλάβη που είναι μία αναθλέψη. Δηλαδή, άμα κάποιον τρόπο απολυθεί ο εγκεφαλός του, μετά δεν μπορεί να επανέλθει στη ζωή. Σημαίνει και τον ίδιο το θάνατο
του ανθρώπου που σα αναφέραμε και πιο πριν. Και άμα σταματήσει η αναπνοή μας ή η καρδιά, ταυτόχρονα σταματάει και ο εγκέφαλος ή και το αντίθετο. Δηλαδή, αν σταματήσει ο εγκέφαλος, μετά θα σταματήσουν η αναπνοή και η καρδιά. Παρ' όλα αυτά, το θάνατο του ανθρώπου με την απονέκρωση του κεφάλου, πολλοί τον αμφισβητούν και αυτό γίνεται κυρίως γιατί μας είναι σε επίπεδο φιλοσοφικό ή θρησκευτικό. Δηλαδή, είναι δύσκολο κάποιοι, δεν μπορούν να ταυτίσουν το θάνατο ενός μόνο οργάνου, ότι μπορεί να επιφέρει το θάνατο ενός ολόκληρου οργανισμού. Οι διαταραχές του επίπεδου της συνείδησης έχουν διάφορες διαβαθμίσεις. Γι' αυτό έχει βγει ο πίνακας Βελασκόβης, ο οποίος χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο ρεύμα τριών παραμέτρων συμπεριφοράς, μπορεί να μας να καταλάβουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ασθενής. Ο πίνακας Γκλασκόβης είναι αυτός. Οι τρεις παράμετροι είναι αυτοί, δηλαδή το άνοιγμα των ματιών, η κινητική απάντηση και η ηλεκτρική απάντηση, όπου υπάρχουν κάποιοι πόντοι. Ανάλογα με τα αποτελέσματα, δηλαδή το σκορ από το καθένα, μπορούμε να κάνουμε μία μικρή ερμηνεία του τι έχει ο ασθενής. Δηλαδή, άμα το σκορ είναι 3, ο ασθενής έχει απονεκρωμένο εγκέφαλο. Ενώ άμα είναι 7, βρίσκεται σε κόμμα. Τώρα έχουμε φτιάξει ένα βίντεο, στο οποίο πιστεύω θα κατανοήσετε πλήρως την έννοια, τη διαφορά. Μπορείτε να φανίσετε. Ονομάζεται εγκεφαλικό στέρμα. Είναι μικρότερο από το προηγούμενο. Η απονέκρωση του κεφάλου συγχαίρεται πολλές φορές με τη θετική κατάσταση. Αρχίζοντας το μυαλό του ανθρώπου, αποτελεί το δύο μέρη. Το πρώτο αυτά είναι ο εγκεφαλικό φυλό, που αποτελεί και το μεγαλύτερο κομμάτι. Το δεύτερο μέρος του κεφάλου ονομάζεται εγκεφαλικό στέρμα. Είναι μικρότερο από το προηγούμενο και αποτελεί την κορυφή της φωνητικής μας στήριξης. Αν ο εγκεφαλικός φλοιός αποστεί τραυματισμό, ο ασθενής μπορεί να πέσει κόμμα. Ακόμα όμως και αν κάποιος βρίσκεται σε κόμμα, μπορεί για παράδειγμα να μην έχει κόμμα. Επίσης, ο ασθενής μπορεί να ξανακουπίσει τη σύνδεσή του. Όταν όμως απομικρώνεται το εγκεφαλικό στέλεχος, το δεύτερο μέρος του εγκεφάλου, είναι πολύ διαφορετικό από το κόμμα. Ο θάνατος του εγκεφαλικού στελέχους είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται προκειμένου να περιγράψει το θάνατο ή όχι το κεφάλι μας. Εγκεφαλικό στέλεχος είναι το κέντρο της συνείδησης. Συνεπώς, άμα αυτό νεκρωθεί, η αναπνοή μας θα σταματήσει. Από τη στιγμή που η καρδιά δεν θα δέχεται οξυγόνο, δεν θα έχει κάρτερα. Με αποτέλεσμα, την απομέτρωση μόνο των υπολείπων οργάνων. Η απομέτρωση του εγκεφαλικού στελέχους συμβαίνει όταν κάποιος δέχεται ένα σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι. Πέτρα, εγκέφαλος και αρχίζει να κρύβει. Από τη στιγμή όμως που το κρανίο είναι φτιαγμένο από σκληρά κόκκαλα, δεν θα επιτρέψει στον εγκέφαλο να επεκταθεί. Ο ασθενής θα πάρει φάρμακο προκειμένου να σταματήσει το κρύψιμο του κεφάλου. Αν όσο αυτά αποτύχουν, η πίεση του κεφάλου μπορεί να γίνει μεγαλύτερη από την πίεση που ασκεί η καρδιά.
Όταν μας συμβεί αυτό, η καρδιά θα ανακλώσει τα αίσθημα της καλύτερης του μονομένου αρέσει και ιδιαίτερη. Το μήτρο που ρηθούν όλα με ένα μυαλό, το θεωρεί την απόλυψη του μόνου. Στη συνέχεια στερείς, θα μακάει να αναπνέει. Και έτσι και πολύ πάνω, το θεωρεί την απόλυψη του μόνου. Όμως, κάποιες φορές, η καρδιά, ενός ασθενή, του οποίου το εγκεφαλικός έλεγχος είναι μικρό, συνεχίζει να χτυπάει. Από πού όμως οξυγονώνει του. Ο ασθενής έχει βαρθεί σε αυτό το μηχάνημα που του παρέχει οξυγόνο. Άρα, ακόμα και με το νεκρό εγκέφαλο, φαίνεται απλά σαν να κοιμάται. Στην πραγματικότητα είναι νεκρός. Η καρδιά συνεχίζει να χτυπάει. Άρα, άμα αυτό το μηχάνημα μας παρέχει οξυγόνο, θα συνεχίσει να χτυπάει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Κατά μέσο όρο μπορεί να χτυπάει για 2 με 3 ημέρες. Συνεπώς, από όλες τις οπτικές γωνίες, η απομέτρωση του εγκεφαλικού ελέγχους σημαίνει και το θάνατο του ασθενή. Σώμα χωρίς κεφάλι. Δεν είναι ζωντανό. Άρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ζωντανοί άνθρωποι, γιατί έτσι θα μπορούσαν να τα όργανα τους αντί να περιμένουν να, μέχρι να πετάνε πραγματικά όσο να σταματήσει η καρδιά με αυτά ή να τα μεταμοσχεύσουν σε άλλους ασθενείς που θα έχουν περισσότερα ανάγκη και μπορούν να επιβιώσουν. Ευχαριστώ πολύ. Τον έχουν ανακαλύψει Αμερικάνοι γιατροί και είναι πάρα πολύ γνωστός και τον χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Να προσθέσω ότι τον χρησιμοποιούν σε ένα πρώτο στάδιο και στη συνέχεια μαθαίνουν πιο πολύ στο θέμα. Δηλαδή θέλω να δούμε μια γενική εικόνα που έχει ο ασθενής. Είναι ζωντανός. Άρα δεν έχει πέσει. Όχι, όχι.